Καλό μεσημέρι. Μεγάλο ποσό, είναι η πρώτη φορά. Είναι μεγάλο το ποσό και είναι η πρώτη φορά που θα δοθούν μερίσματα ύστερα από 12 χρόνια. Α, 12 χρόνια έχουν να δοθούν μερίσματα, Είχαμε να δούμε τις ελληνικές τράπεζες λόγω της πολύ μεγάλης κρίσης βεβαίως που περάσαμε να δίνουν μερίσματα 12 χρόνια. Έχουν πια επιστρέψει σε κερδοφορία. Βοηθήθηκαν πάρα πολύ και από την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό ήταν κάτι που βοήθησε τις τράπεζες διεθνώς η αύξηση των επιτοκίων να ενισχύσουν τα περιθώρια κέρδους. Και έχουμε λοιπόν 4 συστημικές τράπεζες και την Optima Bank στην Ελλάδα να δίνουν μερίσματα 880 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, εξετάζουν κάποιες από αυτές και να επιστρέψουν και επιπλέον ρευστό μέσω προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών. Δεν έχει βέβαια ληφθεί απόφαση οριστική ακόμη ως προς αυτό. Να πούμε ότι οι 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες θα πρέπει να περιμένουν και τυπικά και την έγκριση του SSM, είναι ο υποπτικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θεωρείται ωστόσο σχεδόν βέβαια ότι θα πάρουν αυτή την έγκριση για τα μερίσματα. Ναι. Έχουν πάει καλά στα stress test, εμφανίζουν πολύ υψηλούς δείκτες κεφαλαϊκής επάρκειας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και έχουν μειώσει και δραστικά και τα κόκκινα δάνειά τους. Κατά έχουν μειώσει, γιατί έχουν δοθεί στα funds τα κόκκινα δάνεια. Ναι. Έχει γίνει η εξυγίανση των ισολογισμών όπως προβλεπόταν από τα σχέδια. Για να δώσουμε και μία αίσθηση της εικόνας διεθνώς, να πούμε ότι διεθνώς οι μεγαλύτερες τράπεζες δίνουν για το 2023 μερίσματα 220 δις δολαρίων. Είναι αυξημένα κατά 15% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και είναι ιστορικό ρεκόρ. Και οι επιχειρήσεις παγκοσμίως επιστρέφουν στους μετόχους 1,73 δολάρια. Αυτό από τη μία είναι κάτι που σηκώνει τις αγορές, δημιουργεί κλίμα εφορίας. Να πούμε από την άλλη βέβαια ότι, εντάξει, όχι τόσο στο τραπεζικό κλάδο, αλλά πολύ περισσότερο σε άλλους κλάδους, όπως είναι οι κατασκευές, η τεχνολογία κτλ. Όταν επιστρέφεται τόσο πολύ ρευστό στους μετόχους, συνήθως φρενάρουν οι επενδύσεις και οι προσλήψεις. Ας δούμε τώρα πώς θα λειτουργήσει. Γιατί αυτά πηγαίνουν έτσι. Πώς θα λειτουργήσει και εδώ, σε εμάς, αυτό η διανομή του μερίσματος. Νατά, σας ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.